Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα που σας απασχολούν και μας στέλνετε με email που τώρα να γράφετε στις οθόνες σας. Θα ήθελα μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ μας δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών και ποτέ μας δεν θεωρήσαμε, δεν πιστέψαμε ότι είμαστε δάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι. Εκείνο το οποίο πιστεύουμε βαθιά χαραγμένο στην καρδιά μας είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαζί με εσάς μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα θα συνεχίσουμε με έναν αδελφό μας ο οποίος γράφει: «Είμαι ένας αδελφός σας που θα ήθελα να κρατήσω την ανωνυμία μου. Σχολιάστε μου σας παρακαλώ τα παρακάτω». Και την περασμένη εκπομπή κάναμε τις δύο πρώτες ερωτήσεις του και τώρα πάμε στην τρίτη ερώτηση. Ματθαίος ΚΔ 37-38-39. Ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Κυρίου. Αυτή είναι η δευτέρα παρουσία ή όχι? Πρώτο ερώτημα. Πρώτο υποερώτημα. Ματθαίος λοιπόν ΚΔ 37 και καθώς η μέρα του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εντε κατακλυσμένο, καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού σαν τρώγοντες και πίνοντες νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες έως της ημέρας καθήν ο Νόης ήλθε στην Κιβωτόν και δεν ενόησαν έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός και σήκωσεν άπαντας. Ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουν συνείστεν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος και ο εις αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουν συναλέθει εν το μήλο, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Αδελφέ αγαπητέ, δεν έχει καμία σχέση αυτό με τη δευτέρα παρουσία. Αυτό είναι η παρουσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του. Δηλαδή με κέλευσμα Θεού, με εντολή δηλαδή από το Θεό, γι' αυτό και λέει στο 36, «Περι δε της μέρας εκείνης, της αρπαγής της εκκλησίας και της ώρας εκείνης σου δίζουν γινώσκη, η μία ουδέη άγγελη των ουρανών, η μία ο πατήρ μου μόνος». Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε για την παρουσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, καθώς επαναλαμβάνω εγγεγραμμένο, με κέλευσμα Θεού, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, οι νεκροί εν Χριστώ αδελφοί θα αναστηθούν πρώτον, και ύστερα οι ζώντες, όσοι απομένομεν, οι ζώντες εν Χριστώ αδελφοί θα αρπαχθούν ταυτόχρονα εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα και ούτω θέλω συνείστε πάντοτε με ταυτού. Αυτή λοιπόν δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, άλλωστε το λέει στο 40 εδάφιο, δύο θα είναι στον αγρό, ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα αλεθνό μου, η μία παραλαμβάνει, η άλλη αφήνεται. Εάν θέλουμε να δούμε ποια είναι η δευτέρα παρουσία, αλλά ας συνεχίσουμε στο δεύτερο σου υποερώτημα και βλέπουμε. Στη συνέχεια, Β' Θεσσαλονικής, Β1, ναι, από αυτό το εδάφιο τι ξέρετε και που φαίνεται αυτό στο Λόγο του Θεού, να το διαβάσουμε. «Σας παρακαλούμε δε αδελφοί περί της παρουσίας του Κυρίου μου Ιησού Χριστού», εδώ είναι η δεύτερη παρουσία. Βλέπεις, εξαρτάται από το περιεχόμενο αυτού που γράφει, να καταλάβουμε αν
όταν λέει παρουσία εννοεί την αρπαγή, την παρουσία του Κυρίου για την Εκκλησία, ή παρουσία, δευτέρα παρουσία επί της γης. Εδώ μιλάει σαφώς για δευτέρα παρουσία, είτε έχει και συνέχεια. Το ξαναδιαβάζω ολόκληρο. Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, περί της, λέω, δευτέρας παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτών επί συναγωγής ημών. Και επί συναγωγής σημαίνει επί σύναξη στον αυτό τόπο. Και συνεχίζει λοιπόν τώρα. Να μη σαλευθείτε ταχαίως από του φρονήπατό σας, μη δεν αφορυβήστε, μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής ως γραφημένης ημών, ότι τάχα επλησίασε η μέρα του Χριστού, δηλαδή η δευτέρα παρουσία, και ας μη σας εξαπατήσει τις κατ' ουδένα τρόπο. Διότι δεν θα έλθει η δευτέρα παρουσία, αν δεν έλθει πρώτον η αποστασία, η πλήρης αποστασία. Και πότε θα έρθει η πλήρης αποστασία? Το επόμενο δευτερόλεπτο της Ανάστασης των εν Χριστώ νεκρών αδελφών μας και της αρπαγής των ζώντων εν Χριστώ αδελφών μας. Τότε όλοι οι Άγιοι θα έχουν πάει στον ουρανό και κάτω θα υπάρχει πλήρης αποστασία, όπως τον καιρό του Νόε. Διαβάσαμε στο εδάφιο 38, όπως μας είπες. Διότι καθώς εν το κατακλυσμό ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυφευόμενοι και νυφευτοί έως της ημέρας καθήν, ο Νόης ήρθε στην Κιβωτόν. Όλοι όσοι ήταν για σωτηρία εισήλθαν στην Κιβωτό, ποιοι έμειναν κάτω? Οι τρώγοντες και πίνοντες. Σώθηκαν όσοι ήσαν στην Κιβωτό, ενώ η γυναίκα του, οι τρεις γη του και οι τρεις νύφες του, και όλοι οι άλλοι χάθηκαν. Και το εξηγεί, και δεν εννοήσαν όσοι ήλθε εωσού, ήλθε ενώ κατακλυσμός και σήκωσε πάντας. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, το τρία εδάφιο από το β' κεφάλαιο προς Θεσσαλονικής, ας μη σας εξαπατήσει της κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θα έλθει η δευτέρα παρουσία, αν δεν έλθει πρώτον η πλήρης αποστασία, και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας. Ο αντικείμενος και υπερερωμένος εναντίον εις πάντα λεγόμενον θεοεισέβασμα, ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύει αυτόν ότι είναι Θεός. Και τώρα εξηγεί. Δεν ενθυμίστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν ήμουν μαζί σας Θεσσαλονικής, τι σας έλεγον? Και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό. Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως εάν εκβληθεί εκ μέσου κολλίων τώρα. Άρα λοιπόν γνωρίζουμε τι είναι το κολλίον, το κατέχον όπως λέει το κείμενο, δηλαδή αυτός που έχει την εξουσία και δεν επιτρέπει στο διάβολο να αποκαλύψει τον Αντίχριστο. Και ποιος είναι αυτός που έχει την εξουσία? Μόνο ο Χριστός, ο οποίος είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Και το κολλίον που εμποδίζει την αποκάλυψη του Αντίχριστου, ποιο είναι αυτό το κολλίον, το κατέχον? Το Πνεύμα το Άγιο, που είναι η δύναμη της Εκκλησίας. Δηλαδή η Εκκλησία που έχει κεφαλή το Χριστό και δύναμη το Πνεύμα το Άγιο, που είναι το σώμα του Χριστού, εμποδίζει τον Αντίχριστο να αποκαλυφθεί στον καιρό του. Όταν θα αρπαχθεί η Εκκλησία, τότε ο διάβολος θα πάρει την εξουσία και θα αποκαλύψει τον Αντίχριστο. Αμέσως μετά την αρπαγή θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Επαναλαμβάνω, το διαβάζω. Τρία εδάφιο. Ας μη σας εξαπατήσει της κατ' ουδένα τρόπο. Διότι δεν θα έρθει η μέρα εκείνη αν δεν έρθει πρώτον η αποστασία. Και τότε θα αποκαλυφθεί αμέσως μετά την αρπαγή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος, εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεού σέβασμα, ώστε να καθίσει στον ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύον τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Δεν ενθυμίστε ότι ενώ ήμουν ακόμη σε εσάς κοντά, σας έλεγον ταύτα. Τώρα γνωρίζετε το κατέχον, δηλαδή αυτό τον κολλίοντα, αυτόν ο οποίος κολλεί να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, ώστε να αυτό τον οποίο εμποδίζει να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος στον καιρό του, διότι το μυστήριο μυστηριωδώς όμως, ο Αντίχριστος ήδη ενεργεί. Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μέχρι πότε μυστηριωδώς, μέχρι να εκβληθεί εκ μέσου ο κατέχον τώρα.
Και τότε μετά την αρπαγή της Εκκλησίας αμέσως θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, τον οποίον ο Κύριος θα πολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θα εξαφανίσει με την επιφάνεια της δευτέρας παρουσίας αυτού, ο οποίος Αντίχριστος θα έρθει κατά την ενέργεια του Σατανά εν πάση δυνάμει και τέραση ψεύδους, ψεύδος. Ό,τι θα φαίνεται θα είναι ψέματα. Επαναλαμβάνω, ο οποίος θα έρθει κατά την ενέργεια του Σατανά εν πάση δυνάμει, εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολύτων. Γιατί δεν δέχθησαν την αγάπη της αληθείας δια να σωθώσει. Άρα λοιπόν το Β Θεσσαλονικής Β1, και έτσι πως το περιγράψαμε, περιγράφει πια στη λέξη παρουσία τη δευτέρα παρουσία, γιατί αμέσως μετά υπάρχει η σε αυτόν επισύναξη, σε επισυναγωγή ημών, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν τώρα επαναλαμβάνω ότι αυτό που λέει στο 37, 38, 39 είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, και το ίδιο το περιγράφει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο γιώτα ζήτα κεφάλαιο, και διαβάζω από το 20 εδάφιο θα διαβάσω. Ερωτηθείς λέει υπό των Φαρισαίων πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού, όχι η βασιλεία των ουρανών. Η βασιλεία των ουρανών είναι ο τόπος εκείνος απάνω στον ουρανό που θα πάει οι αρπαχθέντες και αναστηθέντες με την πρώτη ανάσταση. Πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού εδώ στη γη, και απεκρίθη ο Κύριος και είπε δεν έρχεται η βασιλεία του Θεού ώστε να παρατηρείτε, ούτε θέλουν συνειπεί ιδού εδώ είναι ιδού εκεί, διότι ιδού η βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Σε αυτούς που αναγεννήθηκαν κατοικεί μέσα τους η Βασιλεία του Θεού. Είπε δε προς τους μαθητάς, θέλουν συνερθεί ημέρε, ότε θέλετε επιθυμήσει να είδετε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δεν θα δείτε. Και θέλουν σας είπε εδώ είναι ιδού εκεί, μη πάγετε, μη δε ακολουθήσετε. Διότι όσοι αστραπεί, η αστράπτουσα μόνο εκτίσει πουρανών και λάμπει στην μόνο η πουρανών, ούτω θέλει είστε ο Υιός του ανθρώπου στην αρπαγή της. Όμως ας δούμε τώρα και τη δευτέρα παρουσία, πως την περιγράφει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω από το 23 εδάφιο. Τότε αν της είπε προς εμάς ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μην πιστέψετε, διότι θέλουν συνεγερθεί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θέλουν συνδείξει σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε να πλανήσωσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού προείπα προς εμάς. Εάν λοιπόν ύποση προς εμάς ιδού εν τη ερήμο είναι μη εξέλθετε, ιδού εν της επίσης μη πιστεύσετε, και η δευτέρα παρουσία. Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται ως δυσμόν, ούτω θέλει είστε η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι όπου είναι το πτώμα εκεί θέλουν συναχθεί αίτη. Αυτή η δευτέρα παρουσία, και η διαφορά είναι ότι στη δευτέρα παρουσία θα δουν αυτόν πας οφθαλμός. Όλοι, το ξαναδιαβάζω, καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται ως δυσμόν, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, η δευτέρα παρουσία. Σε αντίθεση όπως διαβάσαμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο που μιλάει για την αρπαγή, και διαβάζω το γιώτα ζήτα το 24 εδάφιο πάλι να δούμε τη διαφορά. Διότι όσοι αστραπή αστράπτουσα μόνο εκ της υπουρανών λάμπει μόνο εις την υπουρανών, μόνο οι πιστοί δηλαδή θα ακούσουν και θα δούνε, ούτω θέλει είστε ο Υιός του ανθρώπου εν τη μέρα εκείνη. Και διαβάζω από το 34 εδάφιο, σας λέγω εν τη νυχτή εκείνη θέλουν συνείστε δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και άλλος αφήνεται, δύο γυναίκες θέλουν συναλέθει ομού, η μία παραλαμβάνεται και άλλη αφήνεται, δύο θέλουν συνείστε το αγρό, εις παραλαμβάνεται και άλλος αφήνεται, και ρωτάνε και αποκριθέτε λέγουσι προς αυτόν, πού Κύριε παραλαμβάνει το ένας και πού αφήνει το άλλος, και λέει ο Κύριος και είπε προς αυτούς, όπου είναι το σώμα του Χριστού στον ουρανό εκεί θα συνεχθούν με την αρπαγή της Εκκλησίας και την Ανάσταση έτσι. Ενώ στην δευτέρα παρουσία τι λέει, όπου είναι το πτώμα
ο Αντίχριστος δηλαδή, εκεί θα κατέβουν και οι αετοί που θα είναι στη Δευτέρα Παρουσία. Ο Ιησούς Χριστός μετά πάντων των Αγίων και των Αγγέλων θα συλλάβει τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη και θα τους ρίξει στη γέννα του πυρός, θα δέσει τον διάβολο για 1000 χρόνια και αφού γίνει η μάχη του Αρμαγεδόνα θα βασιλεύσει επί της γης 1000 χρόνια. Τελείως διαφορετικές μέρες και πώς καταλαβαίνουμε και ξεχωρίζουμε την πρώτη παρουσία από τη δεύτερη παρουσία, από τα συμφραζόμενα, από τα λεγόμενα. Η Δευτέρα Παρουσία είναι τελείως διαφορετική γιατί είναι στο τέλος της εφταετίας του Αντίχριστου. Η παρουσία της αρπαγής και της Ανάστασης των νεκρών αδερφών εν Χριστώ είναι πριν την εφταετία, αμέσως μετά που καλύπτεται ο Αντίχριστος. Πάμε στην επόμενη σου ερώτηση, αγαπητέ αδερφέ, ανώνυμε. 4 εδάφιο. Στη μάχη του Αρμαγεδόνα πώς γνωρίζει ο Αντίχριστος ότι θα έλθει ο Κύριος και ετοίμασε τα στρατεύματα αυτού ο Αντίχριστος? Ξέρετε ακριβώς την απάντηση από το Λόγο του Θεού? Βέβαια αδερφέ, το λέει καθαρά. Δεν μπορώ να διαβάσω πάλι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και διαβάζω από το Κάπα Δέλτα. Διαβάζω λοιπόν για τη Δευτέρα Παρουσία, 29 εδάφιο. Ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, στο τέλος της εφταετίας του Αντίχριστου, ο ήλιος θα σκοτιστεί, η σελήνη δεν θα δώσει το φέγγος αυτής, οι αστέρες θα πέσουν από το ουρανού και όλες οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν. Και τότε θα φανεί το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και ποιο είναι? Και τότε θα θρηνήσουνε πάσε φυλές της γης, γιατί θα δούνε το σημείο του Υιού του ανθρώπου, δηλαδή των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Θα δουν δηλαδή στον ουρανό τον Κύριο πάνω σε άσπρο άλογο, με διαδήματα πολλά στο κεφάλι του, με τη ροφέα την εξερχομένη εκ του στόματος αυτού, με τα πάντων των Αγίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και των Αγγέλων να κατεβαίνει για να κάνει κρίση επί της γης. Και καθώς θα τον δουν, ο Αντίχριστος θα ετοιμάσει τα στρατεύματά του για να εμποδίσει τον ερχομό του Χριστού, καθώς θα θεωρεί και θα λέγεται ότι είναι η εξωγήινη. Λέω, δεν το λέει μέσα. Το διαβάζω λοιπόν, συνεχίζω. Τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, τότε θέλουν συνθρηνήσει πάση φύλε της γης και τότε θέλουν συνειδεί των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης μας πολλής. Και καθώς θα κατεβαίνει θα γίνει και η πρώτη Ανάσταση όλων της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και των εσφαγμένων της εφταετίας του Αντίχριστου, και θα αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγκος φωνής μεγάλης και θα συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των 4 ανέμων από άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Έτσι λοιπόν η πρώτη Ανάσταση είναι πρώτον με την Ανάσταση των νεκρών αδελφών εν Χριστώ, που θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία του και αμέσως μετά θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, και η επισύναξη των Αγίων λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, και ενώ κατεβαίνει και θα δουν το σημείο του Υιού του ανθρώπου και θα ετοιμάσουν τα στρατεύματα για τη μάχη του Αρμαγεδόνα και θα αποστείλει τους αγγέλους αυτού να επισυνάξουν όλους όσους είναι στον Παράδεισο, είτε κάτω από το θυσιαστήριο οι εσφαγμένοι στην εφταετία του Αντίχριστου, θα τους επισυνάξει και αυτοί θα είναι οι φίλοι του αρνίου που θα παραστούν στο γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας. Αλλά προηγούμενα θα γίνει η μάχη του Αρμαγεδόνα, όπου με τη ρομφαία του στόματός του, γιατί ο Χριστός δεν έχει στην Καινή Διαθήκη πουθενά τόξο στην Καινή Διαθήκη δεν έχει ο Ιησούς Χριστός. Το όπλο του Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη είναι η μάχαιρα του Πνεύματος, ο Λόγος του Θεού, η ρομφαία εξερχομένη εκ του στόματος αυτού, που με αυτήν θα καταστρέψει όλα τα στρατεύματα του Αντίχριστου.
Και τότε θα πιάσει το, επαναλαμβάνω, το αντίξω, να το ρίξει στη γέννα του πυρός μαζί με τον ψευδοπροφήτη. Και ένας άγγελος θα δέσει το διάβολο για 1000 χρόνια. Και αμέσως μετά θα γίνει ο γάμος του Χριστού και της Εκκλησίας, όπως αναφέρεται στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, διαβάζω. Ασχαίρομαι και σαγαλόμεθα 7 εδάφιο Ιώτα Θήτα. Ασχαίρομαι και σαγαλόμεθα και ας δώσουμε την δόξα εις αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γυνή αυτή ετοίμασε αυτόν και δόθησε αυτήν να ενδυθεί βύσινων καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσινο είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Αυτή είναι λοιπόν ο Χριστός και η Εκκλησία. Και λέγει προς εμέ γράψον, μακάρι και κλειμένοι στο δείπνον του γάμου του αρνίου, που είναι η φίλη του αρνίου, της Παλαιάς Διαθήκης και της εφταετίας του Αντίχριστου. Και αμέσως μετά, στο 11 εδάφιο, θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, και είδον τον ουρανό ανανεωγμένον, όπως είπαμε, και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτών καλείται πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Η δε οφθαλμή αυτού είναι ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά, βασιλικά διαδήματα, στέφανος χρυσούς, και είχε όνομα γεγραμμένον, το οποίο δεις γνωρίζει μη αυτός, και το ενδεδειμένο σημάτιον βεβαμένον με αίμα, και καλείται το όνομα αυτού λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό που οικολούθουν αυτών εφήπων λευκών, ενδεδειμένοι βύσινων και αυτοί λευκών και καθαρών. Και εκ του στόματος αυτού εξέργεται ρομφαία κοπτερά, δια να κτυπά με αυτήν τα έθνη. Και αυτός θέλει ποιμάνει αυτού σε δάδο σιδηρά. Και αυτός πατεί των λινών του ίνου, του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Και επί των ημάτιων και επί των μυρών αυτού έχει γεγραμμένο το όνομα Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Και είδον άγγελον ειστάμενο εν το ηλίο, και έκραξε με τα φωνής μεγάλης λέγον προς πάντα τα όρνια, τα πετώμενα εις το μεσουράνημα, έλθετε και συνάγεστε εις τον δείπνο του μεγάλου Θεού, για να φάγετε σάρκας βασιλέων, η μάχη του Αρμαγεδόνα, και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ύπων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων των ελευθέρων και δούλων και μικρών και μεγάλων, που εξήλθαν να εμποδίσουν τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι η μάχη του Αρμαγεδόνα. Πάμε τώρα στην πέμπτη σου ερώτηση, αγαπητέ αδερφέ. Ματθαίος Καπαβήτα 11-12. Εισελθόν δε ο βασιλεύς δια να θεωρήσει τους και κλειμένους, είδε και άνθρωπον μη ενδεδειμένον ένδυμα γάμου, και λέγει προς αυτόν, φίλε, πώς εισήλθες εντάφθα μη έχουν ένδυμα γάμου. Ο δε απεστομώθη, τότε είπε ο βασιλεύς προς τους υπηρέτες, δέσατε αυτούς πόδας και χείρας, σηκώσατε αυτούς και ρίψατε στο σκότος το εξώτερον, εκεί θελείς το κλαθμός και ο τριχμός των οδόντων. Εδώ μιλάει για το γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας, τον οποίο θα κάνει ο Θεός παρουσία των φίλων του νυμφίου. Και στο γάμο ήλθε κάποιος που δεν έφερε ένδυμα γάμου. Και το ερώτημα είναι, τι και ποιο και πώς μπορεί κάποιος, τι είναι και ποιο είναι το ένδυμα γάμου και πώς μπορεί κάποιος να φορέσει το ένδυμα γάμου. Ξέρετε, και πού φαίνεται στο Λόγο του Θεού, ναι αγαπητέ αδερφέ, αν πάμε στην επιστολή προς Κολοσσαΐς, επιστολή λοιπόν προς Κολοσσαΐς, στο δεύτερο κεφάλαιο, διαβάζω από το 9 εδάφιο. Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, εν το Χριστό Ιησού, και εσείς είστε πλήρεις εν αυτό, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, εις τον οποίον και περιετμήθητε με περιτομήν απεχειροποίητον, απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών σαρκός για τις περιτομής του Χριστού, και συνταθέντες με ταυτού εν το βαπτίσματι, εν ύδατι, δια του οποίου και συνανέστητε, δια της πίστος της ενεργίας του Θεού, ως της ανέστησης αυτών εκ νεκρών. Άρα λοιπόν όλα ξεκινάνε με την αναγέννηση, όπου κατά χάριν δια της πίστεως και τούτο Θεού το δώρον, ο άνθρωπος πιστεύει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, επικαλείται το όνομά του κατά χάριν με πίστη δοσμένη από το Θεό, της όλους απίστη, και ο Θεός τον αναγεννάει εις ελπίδα ζώσα. Και τώρα πρέπει
πίστης χωρίς έργα, επειδή η πίστης χωρίς έργα είναι νεκρά, να κάνει το πρώτο έργο πίστεως, που είναι το βάπτισμα εν ύδατη. Και με το βάπτισμα εν ύδατη, που γίνεται αμέσως μετά την αναγέννηση, δια της οποίας ο άνθρωπος γίνεται σύμμορφος του θανάτου του Χριστού, τότε ο άνθρωπος βαφτίζεται, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί εκαστός ημών στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, διότι ο πιστεύσας και βαφτιστεί σωθήσετε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος παίρνει απόφαση, βαφτίζεται εν ύδατη, επαναλαμβάνω, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και μπαίνοντας μες στο νερό γίνεται συμμέτοχος της ταφής του Χριστού, καθώς μέσα εκεί λαμβάνει χώρα η αχειροποίητος περιτομή του Χριστού, καθώς τον εκδύει το σώμα των αμαρτιών της σαρκός τον παλαιόν του άνθρωπο. Τον αφήνει μέσα στο νερό και βγαίνοντας, κατά το λόγο του Θεού, όσοι εις Χριστόν ευαυτίστητε Χριστόν ενεδύθητε, βγαίνοντας ενδύει ο Θεός τον άνθρωπο, τον βαφτισμένο εν ύδατη Χριστό, και αυτό είναι το ένδυμα γάμου, το οποίο δημιουργείται με το βάφτισμα. Αυτή είναι η αρχή της ενδυμασίας του γάμου. Αλλά τώρα πρέπει να διατηρήσουμε το ένδυμα του γάμου. Και πώς διατηρείται το ένδυμα του γάμου, μπορούμε να το δούμε στην Αποκάλυψη, στο Αποκάλυψης γάμα κεφάλαιο, μισό λεπτό να το βρω, γάμα κεφάλαιο, μιλάει για τον άγγελο της εν Λαοδικία Εκκλησίας. Ταύτα λέγει ο Αμήν, ο πιστός, ο μάρτης ο πιστός και ο αληθινός η αρχή της κτήσεως του Θεού, εξεύρω τα έργα σου και δυστυχώς ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Μακάρι να είσαι ψυχρός ή ζεστός. Ψυχρός δηλαδή αποστατημένος, εγώ θα σε πένα έφαρα, και ζεστός φωτιά Πνεύματος Αγίου. Εσύ δεν είσαι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τι είσαι, χλιαρός. Δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, αλλά τι λες? Λες ότι είμαι πλούσιος, επλούτησα και δεν έχω χρέον ουδενός. Και δεν εξεύρεις ότι εσύ που λες ότι είσαι πλούσιος και πλούτησες και δεν έχεις χρέον ουδενός, αυτό είναι υπερηφάνεια, αυτό είναι έπαρσης, αυτό είναι αυταρέσκεια, αυτό είναι χλιαρότης. Γιατί? Γιατί για να σε κάνει, για να τον κάνει ποιμένα της Εκκλησίας της Λαοδικίας, πρέπει να ήταν Άγιος άνθρωπος του Θεού. Άρα γενόμενος ποιμένας υπερηφανεύθηκε. Και η υπερηφάνεια φέρνει κατάκριση στον άνθρωπο. Στους περηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Και πώς αποδεικνύεται ότι υπερηφανεύτηκε? Είμαι πλούσιος, εγώ επλούτησα. Και θυμηθείτε τι λέει. Πολλοί εκείνη την ημέρα θα πούνε, άνοιξε ο νησιμάς γιατί θα έχει κλείσει η πόρτα της αρπαγής της Εκκλησίας, και θα φέρουν τα επιχείρηματά τους. Εν το ονόματί σου εμείς προφητεύσαμε, εν το ονόματί σου εμείς κάναμε θαύματα πολλά, εν το ονόματί σου εμείς εξεβάλαμε δαιμόνια. Και ο Κύριος ξέρετε τους απάζεται, πάγετε οι εργαζόμενοι την ανομία, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Γιατί? Διότι δια των χειρών των Αποστόλων ο Θεός έκαμε θαύματα. Δεν κάνω θαύματα εγώ, ο Θεός κάνει με τα χέρια μου, εάν ευαρεστείτε σε μένα. Και ευηρεστήτως αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος νόμιζε ότι αυτός είναι. Αλλά οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού τι λένε? Ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Και ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Εγώ είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Αυτός τι λέει? Είμαι ο μεγαλύτερος από όλους. Είμαι πλούσιος, επλούτησα, δεν έχω ανάγκη κανέναν. Και του λέει ο Κύριος, εσύ είσαι ταλέπορος, ελεηνός, φτωχός, γυμνός και τυφλός. Και τώρα η συμβουλή του. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις πάρε μου χρυσίοντε δοκιμασμένων εκ πυρός για να πλουτίσεις, που είναι ο λόγος του Θεού. Πάρε από την αρχή το λόγο του Θεού στα χέρια σου. Άρχισε να τον μελετάς και να μένεις στο λόγο του Θεού. Για να σε διδάσκει με το λόγο του Θεού ο Θεός. Καθώς είναι γεγραμμένο, ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, και τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Όπως ήταν και σε αυτόν, τον έκανε επιμένα. Αλλά συνεχίζει. Τώρα πρόσεχε στον εαυτό σου, μην υπερηφανευτείς, τόσο υπερηφανεύτηκε. Πρόσεχε στον εαυτό σου από τις ψευδοδιδασκαλίες, μην ξεφύγεις από την υγιένουσα διδασκαλία του Χριστού.
Και αν προσέχεις τον εαυτό σου και μένεις ταπεινός, όχι όπως ο ποιμένας της Λαοδικίας, και δεν ξεφεύγεις από τη διδασκαλία, όχι όπως ο ποιμένας της Λαοδικίας, τότε τον εαυτό σου εσύ πλέον θα σώσεις, αλλά και τους ακούοντας εσέ θα σώσεις δια της καθαρότητας των χειρών σου. Γι' αυτό πιάνει η συμβουλή του Κυρίου μας σε αυτόν με τον χλιαρό που υπερηφανεύθηκε και έγινε μεγάλος και σπουδαίος επειδή τον ευλόγησε ο Θεός. Λες και άξιζε την ευλογία του Θεού. Αλλά η ευλογία του Θεού ή το έλεος του Θεού και η ευλογία του Θεού είναι σε αυτούς που δεν αξίζουν και λένε ουχή εγώ αλλά ο Κύριος. Ό,τι καλό έχουμε δοσμένο από το Θεό είναι. Πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουνε του Πατρός των Φώτων. Αυτή είναι η αλήθεια. Εκ του Πατρός των Φώτων. Ελάχιστος πάντων των Αγίων. Ελάχιστος όλων των Αποστόλων. Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Πρώτος των αμαρτωλών. Ξέρω ότι ο Χριστός ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Δηλαδή τι είμαι, ο τελευταίος στη σειρά. Αυτό είναι το κρίσιμο και σημείο της ευλογίας του Θεού. Τώρα λοιπόν, αυτός ο καημένος, ο πέρας της Λαοδικίας, φούσκωσε. Έγινε μεγάλος. Και έρχεται ο Θεός τώρα για τον αγαπάει να τον φέρει σε μετάνοια. Με το λόγο του. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα πλέον. Χρυσίων δεδοκιμασμένων εκ πυρός για να πλουτίσεις. Να ζητήσεις και να αγοράσεις από μένα το λόγο του Θεού. Για να αγοράσεις πρέπει να πουλήσεις αυτά που έχεις. Ό,τι πλούτο έχεις που νομίζεις ότι έχεις, ό,τι μεγαλεία έχεις, πούλησέ τα. Όπως ο πλούσιος νέος. Πούλησέ τα όλα και ελθόν ακολούθημη. Πρώτον, δεύτερον, να αγοράσεις σημάτια λευκά για να ενδυθείς. Για να μην φανερωθεί η αισχύνη της γυμνότητός σου. Να τα ημάτια τα λευκά. Ο αγιασμός, η καθαρότητα. Η ταπείνωση. Γι' αυτό αγαπητά μου αδέλφια, ο χριστιανός ζητάει πάντοτε στη ζωή του πρώτον πνεύμα ταπεινού ανθρώπου να μας χαρίζει ο Θεός. Καρδιά συντετριμένου ανθρώπου να μας χαρίζει ο Θεός. Για να κατοικεί μέσα μας. Να τρέμουμε στο Λόγο του Θεού για να απολαμβάνουμε την εύνοια του Θεού και να μας χαρίζει και καρδιά κατά την καρδία Του για να πράττουμε τα θελήματά Του ώστε να ευαρεστείτε σε εμάς. Αυτός τίποτα από όλα αυτά δεν έχει κάνει. Πνεύμα υπερήφανο, καρδιά σκληρή, κανένα ενδιαφέρον πλέον για το Λόγο του Θεού και καρδιά δική Του που έκανε τα δικά Του θελήματα. Και τώρα ο Κύριος του λέει αγόρασε χρυσίων δοκιμασμένων ξανά το Λόγο του Θεού. Από την αρχή άρχισε να μελετάς το Λόγο του Θεού για να μένεις να τον καταλάβεις. Ενδύθητη, μετενόησε, εξομολογήσου τις αμαρτίες σου. Άρχισε να έχεις κοινωνία με τους αδελφούς. Άρχισε να υπηρετείς τους ελάχιστους αδελφούς. Και όχι να τους διοικείς και να τους διατάζεις, να τους υπηρετείς. Αυτός είναι ο ποιμένας, ο πρεσβύτερος, υπηρέτης των αδελφών του. Όποιος θέλει να είναι μέγας στον ουρανό πρέπει να είναι υπηρέτης πάντων. Και όποιος θέλει να γίνει πρώτος στον ουρανό πρέπει να γίνει δούλος πάντων. Και αγόρασε και η μάτια λευκά για να ενδυθείς για να μην φανερωθεί η γυμνότη σου. Και τρίτον, και χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον για να βλέπεις δια Πνεύματος Αγίου. Να βλέπεις καθαρά. Όχι με τα μάτια της σαρκός, αλλά με τα μάτια του Πνεύματος του Αγίου, γιατί μόνο όσοι άγονται από το Πνεύμα το Άγιο, αυτή είναι αληθινά τέκνα Θεού. Άρα λοιπόν ποιο είναι το ημάτιον, όπως λες, του γάμου, το ένδυμα του γάμου, είναι ο αγιασμός. Είναι πρώτον αναγέννησης και βάφτισμα εν ύδατη, ώστε να σε ενδύσει ο Θεός Χριστό, και ύστερον ο αγιασμός σώματος, ψυχής και πνεύματος διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου κάτω από την αγάπη του Θεού Πατρός.
Πάμε τώρα στην έκτη σου ερώτηση. Ματθαίος, Ιώτα Ήτα, 18. Για να πάμε. Αληθώς σας λέγω ότι όσοι αν δέσετε επί της γης θέλους την είστε δεδεμένα εν το ουρανό και όσοι αν λύσετε επί της γης θέλους την είστε λελειμμένα εν το ουρανό. Πάλι σας λέγω ότι αν δύο από εσάς συμφωνήσουν επί της γης περί παντός πράγματος περί του οποίου θέλουν κάμια αίτηση, θέλει γη μείνε σε αυτούς παρά του πατρός μου, διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου εκεί είμαι και εγώ. Άρα λοιπόν, Ματθαίος Ιώτα Ήτα 18, τι σημαίνει να λύσεις και να δέσεις και πώς γίνεται αυτό? Ξέρετε και πού φαίνεται αυτό ακριβώς στο Λόγο του Θεού? Ναι, αγαπητέ αδερφέ. Αν πάμε παραδείγματος χάρη στις πράξεις, στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλεις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει. Διότι προσδιορίσει η μέρα, εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη όλην εν δικαιοσύνη διανδρός, τον οποίον διόρισε και εδώ και εις πάντας βεβαίωσιν, περί τούτου αναστέσεις αυτών εκ των νεκρών. Δηλαδή υπάρχει περίοδος γνώσης και άγνοιας. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε άγνοια, οι αμαρτίες του δεν λογαριάζονται από το Θεό. Τους καιρούς της αγνίας του παραβλέπει ο Θεός. Ακόμη, όταν ο άνθρωπος του Θεού βρίσκεται σε αδυναμία, την αμαρτία δεν τη λαμβάνει υπόψη το Θεός, τους καιρούς της αδυναμίας τους παραβλέπει ο Θεός. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, αν εφευμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν, πρώτον, και ο άνθρωπος έχει πνεύμα, όμως η έμπνευση του παντοδυνάμου συνετίζει αυτόν. Άρα λοιπόν, εμείς προσευχόμαστε και λέμε, Χριστέ μου, δεν μπορώ, βόηθαμε, χωρίς εσένα να κάνω τίποτα, βόηθαμε γιατί αν δεν με βοηθήσει τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Πατέρα, σε παρακαλώ, φώτισέ με γιατί δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Και τώρα έρχεται ο Θεός και λέει, εγώ ο Θεός θα σε συνετίσω. Εγώ ο Χριστός θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς. Και εγώ ο παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας θα σε συμβουλεύω για αυτά που δεν μπορείς να κατανοήσεις. Ο άνθρωπος λοιπόν του Θεού, όταν είναι σε άγνοια, δεν ελέγχεται από το Θεό. Συγχωρείται αμαρτάνων. Πότε λύνεις και πότε δένεις? Όταν πας σε έναν άνθρωπο όμως και του εξηγήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού ότι αυτό το οποίο σκέφτεται, κάνει, είναι παράβαση στο Λόγο του Θεού, τότε τον δένεις. Είναι λυμμένος επειδή δεν ήξερε. Όταν όμως του εξηγείς, τον δένεις γιατί τώρα ξέρει. Και η αμαρτία του λογίζεται στο Θεό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, κάποιος άνθρωπος θέλει να παντρευτεί, αγαπάει μια γυναίκα που να είναι χωρισμένη. Να αγαπάει και λέει, θα πάω να την παντρευτώ. Αν την παντρευτεί, στον καιρό της αγνίας είναι ελεύθερος. Αν την παντρευτεί εν γνώση του, τότε είναι μοιχός. Εάν λοιπόν πριν παντρευτεί, εσύ τον ενημερώσεις, ένα σου δείξω τι λέει ο Λόγος του Θεού, όποιος παντρευτεί με νυμφευμένη γίνεται μοιχός. Και μάλιστα και χωρισμένη δηλαδή, νυμφευμένη και χωρισμένη. Ή αν κάποιος χωρισμένος ξαναπαντρευτεί, γίνεται μοιχός. Τον δένεις όταν του λες μέσα από το Λόγο του Θεού την αλήθεια. Αν δεν τη δεχτεί, είναι δεμένος. Αν τη δεχτεί, πάλι είναι δεμένος. Πότε θα λυθεί αυτός από μόνος του, εάν υπακούσει στο Λόγο του Θεού? Τότε θα είναι λελειμμένος. Άρα λοιπόν και εμείς έχουμε υποχρεώσει, όταν βλέπουμε κάποιον άνθρωπο πιστό να λέει πράγματα τα οποία είναι έξω από την αλήθεια του Ευαγγελίου, ακόμη και αιρέσεις απολίας, γιατί δεν έχει καταλάβει ότι αυτό το οποίο πιστεύει είναι αίρεσης απολίας, είσαι υποχρεωμένος να πας να τον ενημερώσεις για να τον δέσεις, ερμηνεύοντάς του, εξηγώντας του την αλήθεια. Και τότε αυτός για να λυθεί θα πρέπει να υπακούσει στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Πολύ σοβαρό, αγαπημένα μου αδέλφια. Γι' αυτό η πρώτη Αποστολική Εκκλησία ενέμενον
στη διδαχή των Αποστόλων και γνώριζαν την γένουσα διδασκαλία. Πρώτον. Δεύτερον, στην κοινωνία, στην κλάση του Άρτου. Δηλαδή συμμετείχαν άγιοι και καθαροί, τρώγοντες το σώμα του Χριστού και πίνοντες το αίμα του Χριστού. Τρίτον, στην κοινωνία με τα λίλοχων είχαν τράπεζες και τρώγανε κάθε Κυριακή μεσημέρι όλοι μαζί και στις συνέχειες προσευχές. Αυτή ήταν η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Άρα είχαν επίγνωση, είχαν αγιασμό με την κλάση του Άρτου, γιατί πριν φάνε μετανοούσαν, εξομολογούντο, συγχωρούντο οι αμαρτίες τους και τότε συμμετείχανε τρώγοντες τον Άρτον στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, διότι ο μετέχων γίνεται κοινωνός του σώματος και του αίματος του Χριστού, και πρόσεχαν να μην συμμετέχουν προς κατάκριση αλλά προς ευλογία. Γιατί γι' αυτό και μετανοούσανε για όλες τις αμαρτίες τους. Ξομολογούντο, ζητούσαν το αίμα του Χριστού κάθε Κυριακή, ο Θεός συγχωρούσε και έτρωγαν και έπιναν το σώμα και το αίμα του Χριστού προς ευλογία. Και στη συνέχεια όλοι μαζί, κοινωνία μεταλλήλων στις τράπεζες, έτρωγαν και εκεί αυξανόταν η αγάπη το ενός προς το άλλου. Κατά την εντολή του Κυρίου, αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Και έτσι έτοιμοι πια γονάτιζαν μετά το τέλος προσεύχοντο, δόξαζαν στο Θεό και τους ευλογούσε και τους οδηγούσε ο Θεός. Άρα λοιπόν τι είναι να λύσεις, είναι ενημερώνεις τον άνθρωπο ότι αυτό που κάνει είναι σωστό, κάντο. Και τι είναι να δέσεις, ενημερώνεις τον άνθρωπο του Θεού, αυτό που πας να κάνεις δεν είναι σωστό, μην το κάνεις. Αυτός λοιπόν τώρα, εάν μένει λυμένος, προχωράει στο θέλημα του Θεού, αν είναι δεμένος από επίγνωση, πρέπει να σταματήσει και να μην προχωρήσει αντίθετα με το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ αδερφέ. Και πάμε τώρα στην 7η σου ερώτηση. Πέστε μου, οι γυναίκες και οι άνδρες μπορούν να φοράνε σκουλαρίκια ή άλλους σκαλκάδες στα πρόσωπά τους, και αν όχι, που φαίνεται αυτό στο Λόγο του Θεού? Ναι, αγαπητέ αδερφέ, αυτό το λέει πολύ ωραία στον Τιμόθεο καταρχάς ο Λόγος του Θεού για τις γυναίκες. Ως αυτός, διαβάζω Β 9, ως αυτός δε και οι γυναίκες με στολή σεμνή, δηλαδή με κοσμία στολή, με ντροπή και σοφροσύνη να στολίζουν τους εαυτούς τους. Πώς? Όχι με πλέγματα, η χρυσάφη, η μαργαρίτας, η ενδυμασία πολυτελή, αλλά το οποίο πρέπει οι γυναίκες που επαγγέλλονται θεασέβεια, δηλαδή ομολογούν θεοσέβεια, με έργα αγαθά. Άρα λοιπόν ο στολισμός γυναικός, μάλιστα το λέει και πολύ ακόμη πιο ωραία ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, διαβάζω στο γάμα κεφάλαιο: ομοίως και οι γυναίκες υποτάσσεσαι στους άντρας ημών, είναι και αν τινές απειθώσεις των λόγων, κερδιθώσιν άνευ του λόγου δια της διαγωγής των γυναικών, αφού είδωση την μεταφόβου καθαράν διαγωγή σας. Και τώρα εξηγεί: τον οποίον ο στολισμός ας είναι ουχή ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών, της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των ηματίων, αλλά ο στολισμός να είναι ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος, με την αυθαρσία δύο βασικών χαρακτηριστικών, πνεύμα πράων και πνεύμα ησύχιων, το οποίο αυτό είναι η πολυτέλεια ενώπιον του Θεού. Άρα κανένα κόσμημα, ούτε στα ενδύματα, ούτε απάνω μας, ούτε στα μαλλιά μας, σε γυναίκες και άντρες, δεν επιτρέπεται. Γιατί ο χριστιανός ζει εν τη απλότητη του Ευαγγελίου. Αλλά είναι και κάτι που αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε, αγαπητέ αδερφέ, αν πάμε παραδείγματος χάρη στο Δευτερονόμιο,
είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό, πιστεύω, στο ΙΕ κεφάλαιο. Λέει κάτι ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι Καινή Διαθήκη βέβαια, αλλά είναι σοβαρό. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω από το 12 εδάφιο. Αν ο αδελφός σου Εβραίος ή Εβραία πολιθήσε, θέλει σε δουλεύσει 6 έτη και στο 7ο έτος θέλει σε εξαποστείλει αυτόν ελεύθερον. Και όταν εξαποστείλει αυτόν ελεύθερον από σου, δεν θέλει σε εξαποστείλει αυτόν κενών, θέλει εξάπαντο σε φοδιάσει αυτόν από τον προβάντο σου και από τον αλωνίο σου και από του λινού σου και από οτιδήποτε Κύριος ο Θεός σε ευλόγησε, τα δώσει αυτόν αφού περάσουν τα 6 χρόνια και μπει στο 7ο τη αφέσεως. Και θέλει ενθυμηθεί ότι και εσύ δούλος εστάθη στην Αίγυπτον, γι' αυτό και ο Κύριος σε λύτρωσε και εγώ όθεν σε προστάζω και εσύ να ελευθερώνεις τους δούλους. Αλλά ακούτε τι λέει στο 16 εδάφιο. Αλλά αν σε είπε, δεν εξέρχομαι από σου, επειδή αγάπησα σε και τον οίκον σου, διότι ευτυχή μετά σου, τότε θέλεις λάβει τρυπητήριον και θέλεις τρυπήσει το οτίον αυτού προς την θύραν, και τότε θέλει είστε δούλος σου παντοτινός και εις την δούλη σου θέλεις κάμιο μίας. Δηλαδή το τρύφημα του αυτιού με σκουλαρίκια, το τρύφημα της μύτης με χαλκάδες, το τρύφημα του σώματος με οτιδήποτε υποδεικνύει δουλεία σε αυτόν που ανήκεις. Δεν είσαι ελεύθερος. Ενώ ο Χριστός τι λέει, ελευθερωθέντες από την αμαρτία, δουλοθέντες εις τον Θεό, τότε ο καρπός σας θα είναι εις αγιασμόν και το τέλος σας ζωή αιώνιος. Δεν είμαστε λοιπόν δούλοι ανθρώπων, ούτε δούλοι συνηθιών, ούτε δούλοι συνθηκών, ούτε δούλοι της μόδας, ούτε δούλοι της ψεύτικης ομορφιάς. Είμαστε δούλοι του Χριστού και δούλες του Χριστού. Επαναλαμβάνω, η Παλαιά Διαθήκη προς διδασκαλία ημών. Αλλά το τρυπητήριον, δηλαδή όταν ο άνθρωπος τρυπάει μέρος του σώματός του, υποδεικνύει, αποδεικνύει δουλεία εις άνθρωπον. Οικειοθελεί μάλιστα δουλεία εις άνθρωπον. Και μάλιστα στην Καινή Διαθήκη ο δούλος πια δεν είναι εις άνθρωπον, αλλά είναι του κόσμου τούτου. Δούλος του κόσμου τούτου. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι αυτό που λέει η Καινή Διαθήκη, με στολή κοσμία, με δό και σοφροσύνη. Όχι με χρυσάφια, με ασήμια ή με οτιδήποτε πρόσθετο πάνω στο σώμα σου ή στην ενδυμασία σου. Και τότε είσαι ελεύθερος των πάντων και μπορείς πλέον να δουλώσεις τον εαυτό σου στον Θεό και εις πάντας για να κερδίσεις τους πλειοτέρους, ώστε ο καρπός σου να είναι εις αγιασμόν και το τέλος της ζωής αιώνιας. Πολύ σοβαρό αυτό, αδερφέ αγαπητέ. Βέβαια το ίδιο, αν θέλετε, μπορείτε να το δείτε και στην Έξοδο, το ίδιο λέει στο ΚΑΠΑ κεφάλαιο και στο 5 και 6 εδάφιο. Πάλι για το τρύπημα στα αυτιά ή σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Υποδεικνύει και αποδεικνύει την οικειοθελή δουλεία για αυτόν στον οποίο κάνεις. Και στην Καινή Διαθήκη αποδεικνύει τη δουλεία στον κόσμο. Γίνεσαι δούλος του κόσμου. Ο Θεός να μας φυλάει. Και πάμε τώρα στην τελευταία σου ερώτηση, αγαπητέ αδελφέ. Σιωνιστές, έχουμε κάποια σχέση εμείς οι χριστιανοί με το σιωνισμό? Όχι, αγαπητέ αδελφέ. Ο σιωνισμός, να το δούμε τώρα ιστορικά τι είναι. Ήταν ένα πολιτικό κίνημα στο 19ο αιώνα και μετά, από τις αρχές του 19ου αιώνα, για τη δημιουργία ενός νέου εβραϊκού κράτους, το οποίο κατά το Λόγο του Θεού δημιουργήθηκε στις 14 Πέμπτου του 48 μετά το Ολοκαύτωμα. Και γιατί λέω κατά το Λόγο του Θεού? Γιατί όταν σταύρωναν οι Ισραηλίτες στον Χριστό, ο Πιλάτος έπλυνε τα χέρια του και είπε, αυτός είναι αθώος. Το αίμα του αθώου φεύγει από πάνω μου και πάει σε εσάς. Και ξέρετε τι είπαν οι Ισραηλίτες? Το αίμα αυτού σε εμάς και στα παιδιά μας. Και μπήκαν μέσα σε μια κατάρα που ήδη εξέλεξαν.
και πραγματοποιήθηκε, άρχισε κατά αυτή το 70 μετά Χριστό, όταν οι Ρωμαίοι κατέστρεψαν εντελώς, δεν άφησαν λίθο επί λίθο στην Ιερουσαλήμ και τον ναό, ποιος ήταν ακόμη κατεστραμμένος, και η κατάρα έληξε, αφού κατέσφαξαν, αφού εξόρισαν, αφού διέλυσαν το λαό Ισραήλ, αλλά παρέμεινε σαν λαός, σε διασκορπισμένος όλη την οικουμένη, γιατί είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ. Μέχρι που έληξε η κατάρα με το ολοκαύτωμα των Ναζί, όπου εκεί έγινε η μεγάλη καταστροφή των Ισραηλιτών από τους Ναζί. Και ελευθερώθηκε πια με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο του 44 ο λαός Ισραήλ από την κατάρα, και το 48 στο κίνημα του σιωνισμού δημιουργήθηκε 14/5/48. Κανείς δεν το πίστευε, μόνο οι χριστιανοί αδελφοί το πίστευαν γνωρίζοντας το Λόγο του Θεού. Δημιουργήθηκε ένα κράτος το οποίο ήταν σήμαντα μικρό, και ακόμη μικρό είναι. Τότε ήταν περίπου 1-2-3 εκατομμύρια άνθρωποι που είχαν έρθει όσοι θέλανε από όλο τον κόσμο, και ακόμη συνεχίζουν και πηγαίνουν. Τώρα έχει γίνει ένα κράτος 10 εκατομμυρίων, το οποίο ευλόγησε ο Θεός πολύ και το κατέστησε δύναμη που αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη μεγαλύτερη δύναμη στην ανθρωπότητα μετά την Αμερική και τη Ρωσία. Απίστευτο. Και από την ημέρα αυτή της δημιουργίας του κράτους του Ισραήλ, κατά τον Ιωήλ, μπήκαμε στην τελευταία γενιά. Και να το διαβάσουμε αυτό, για να μην το λέμε χωρίς να το βρίσκουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, αλλά είναι φοβερό. Το λέει στον Ιωήλ, στο γάμα κεφάλαιο, διότι ειδού εν τες ημέρες εκείνες ποιες, και εν το καιρό εκείνο, όταν εγώ επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, που έγινε 14/5/1948, δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ και επέστρεψε ο Θεός όλους όσους ήθελαν από τους διασκορπισμένους στην οικουμένη στην γη Ισραήλ, τότε εγώ θα συνάξω όλα τα έθνη και θα καταβιβάσω αυτά στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, που είναι η κοιλάδα της κρίσεως, στη μάχη του Αρμαγεδόνα. Τελευταία γενιά λοιπόν αρχίζει από τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ και τελειώνει με τη μάχη του Αρμαγεδόνα. Και αμέσως μετά μπαίνουμε στη Χιλετή Βασιλεία. Τελειώνει η ανθρωπότητα. Τελευταία γενιά. Το 48 μέχρι 100 χρόνια, ξέρω εγώ, δεν μπορεί κανείς να πει. Μάξιμουμ 100 χρόνια. Παρόλο που λέει ο Λόγος του Θεού ότι η ζωή του ανθρώπου είναι 70 και νευρωστία 80, όμως στον Ισαΐα τον προφήτη, που μιλάει για τη Χιλιετή Βασιλεία, και είναι πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό, λέει για τη Χιλιετή Βασιλεία στο 17ο εδάφιο του Ξ έψιλον κεφαλαίου, το 65 κεφαλαίου, επειδή δου νέους ουρανούς κτίζω και νέα γη, και δεν θέλειστε μνήμη των προτέρων, ουδέ θέλουν συνελθεί στο νουν, αλλά εφραίνεστε και χαίρετε πάντοτε σε εκείνο το οποίο κτίζω, διότι δου κτίζω αγαλίαμα την Ιερουσαλήμ και το λαόν αυτής εφροσύνη. Και θέλω αγάλεστε στη Χιλιετή Βασιλεία εις την Ιερουσαλήμ και φρένεστε στο λαό μου. Και θέλει ακουστεί πλέον αυτή, και δεν θέλει ακουστεί πλέον αυτή φωνή κλαθμού και φωνή κραυγής. Και εξηγεί τώρα για τη Χιλιετή Βασιλεία. Εκεί δε θα είναι πλέον βρέφος ο λιγοήμερο και γέρον όστις δεν εκπλήρωσε όλες οι μέρες αυτού. 1000 χρόνια. Και εξηγεί. Διότι πεδίον, το πεδίον θα αποθνήσει και 100 ετών. 100 ετών πεδίον στη Χιλιετή Βασιλεία, 100 ετών άνθρωπο στη Χιλιετή Βασιλεία θα είναι παιδική ηλικία. Φοβερό. Και ακόμη μιλάει, ο δε 100 ετών αμαρτωλός θελήσεται επί κατάρατος. Και ποιος είναι ο 100 ετών αμαρτωλός, γιατί σε ποιους θα βασιλεύσει ο Κύριος μας στην Ιερουσαλήμ για 1000 χρόνια? Σε όλους όσους έχουν βάλει το χάραγμα, δεν είναι στα στρατεύματα του Αντίχριστου που τα καταστρέφει όλα ο Κύριος μας με τη ρομφαία του στόματός του, όπως είπαμε, και ακριβώς σε αυτή την περίοδο αυτός που έχει βάλει το χάραγμα θα ζει 100 χρόνια.
Αυτή τη λογική λοιπόν λέμε, ότι το ξαναδιαβάζω, ο δε εκατόετων αμαρτωλός θελήστε επί κατάρατος, που έχει το χάραγμα του Αντίχριστου. Άρα μάξιμου 100 ετών. Επειδή όμως έχει μπει στη χιλιετή βασιλεία, έχει επιμηκυνθεί η ζωή του. Μπορεί να είναι 80, 90, μέχρι 100 η τελευταία γενιά. Που αρχίζει 14 Μαΐου, όπως διαβάσαμε τον Ιωήλ, και μάλιστα αν θέλετε να το διαβάσουμε και ακόμη περισσότερο, στον Ιωήλ πηγαίνω πάλι, στο 11 εδάφιο, πάλι στο γάμα κεφάλαιο, λέει: «Συναθρίστητε και έλθετε κυκλώθεν όλα τα έθνη και συνάχθητο μου, εκεί θέλει καταστρέψει ο Κύριος τη μάχη του Αρμαγεδόνα τους ισχυρούς σου». Και στο 12 λέει: «Ας εγερθώσει και ας ανεβώσει όλα τα έθνη στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, τα στρατεύματα του Αντίχριστου, διότι εκεί θέλω καθίσει για να κρίνω πάντα τα έθνη κυκλώθεν». Και το 14 εδάφιο: «Πλήθη εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ», που είναι η κοιλάς της κρίσεως του Θεού, «διότι εγγύς είναι η μέρα του Κυρίου», στην κοιλάδα της νίκης, δηλαδή η Δευτέρα Παρουσία. Αμέσως μετά τη μάχη του Αρμαγεδόνα θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και θα βασιλεύσει επί της γης ο Χριστός τα 1000 χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Σιωνισμός λοιπόν ήταν αυτό το κίνημα. Όμως η εξέλιξη του σιωνισμού δεν ήταν καλή. Και τώρα πια οι σιωνιστές είναι αυτοί που θέλουν να επιβληθούν σε όλη την οικουμένη. Οικονομικά, κοινωνικά. Αυτό δεν είναι καλό το κήρυγμα, το κίνημα. Προέρχεται βεβαίως από τους Ισραηλίτες, αλλά τώρα δεν είναι μόνο το Ισραήλ. Είναι πολλοί οι σιωνιστές. Όμως έχει σχέση καθόλου με τον χριστιανισμό? Εδώ είναι πολύ σοβαρό να το δούμε. Γιατί ναι μεν δεν έχει, απ' την άλλη μεριά όμως είναι γραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Για ακούστε τι λέει η Γραφή στο ΙΒ κεφάλαιο προς Εβραίους και το 22 εδάφιο: «Αλλά προσήλθετε εις όρος Ιών». Α, ποιο είναι αυτό το όρος Ιών? «Εις πόλην Θεού ζώντος». Α, «την επουράνιον Ιερουσαλήμ». Όχι αυτή την Ιερουσαλήμ. Ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού? Για εμάς τους χριστιανούς λοιπόν το όρος Ιών, η πόλης του Θεού του ζώντος, η επουράνιος Ιερουσαλήμ, είναι η Εκκλησία του Χριστού, και εξηγεί: «Εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων Ιών, καταγεγραμμένων εις ουρανείς, και εις Θεών κριτήν πάντων και εις πνεύματα δικαίων ήτνε σέλαβον την τελειότητα. Και εις νέας διαθήκης μεσή την Ιησούν και σέμα καθαρισμού, το οποίον λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ, γιατί το αίμα του Άβελ ζητάει εκδίκηση, ενώ το αίμα του Ιησού Χριστού προσφέρει άφεση, συγχώρεση αμαρτιών». Άρα λοιπόν για τον κόσμο οι σιωνιστές είναι ένα κίνημα κακίας, υπεροχής, να κυριαρχήσουν σε όλη την ανθρωπότητα με διάφορους τρόπους. Όχι νόμιμους. Στην Εκκλησία του Χριστού όμως είναι η Νέα Ιερουσαλήμ, η πόλη των εορτών ημών, η επουράνιος Ιερουσαλήμ, το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού που είναι Αγία, ένδοξη, τέλεια, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων, τιούτων, την οποία θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει με την Ανάσταση των νεκρών αδελφών μας σε Χριστό και την αρπαγή των ζώντων αδελφών μας σε Χριστό. Άλλο λοιπόν οι σιωνιστές του κόσμου τούτου και άλλο οι χριστιανοί που κατοικούν στο όρος Ιών, όπως διάβασα, εις την πόλη του Θεού του ζώντος, εις την επουράνιον Ιερουσαλήμ, που είναι πανήγυρης και εκκλησία πρωτοτόκων Ιών καταγεγραμμένων στον ουρανό, και σε αυτή την εκκλησία κριτής Θεός, ο κριτής πάντων είναι ο Θεός, και εις πνεύματα δικαίων οι οποίοι έλαβαν την τελειότητα. Και μέσα σε αυτή την εκκλησία υπάρχει ένας μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, Ιησούς Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος, που με το αίμα του
καθαρίζει τους ανθρώπους από πάσα αμαρτία. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη το αίμα του Άβελ εξητούσε εκδίκηση. Το αίμα του Χριστού προσφέρει συγχώρεση αμαρτωλών. Εδώ τελειώσαμε τις ερωτήσεις, αγαπητέ αδερφέ. Ήταν αρκετές. Σε ευχαριστούμε όμως πολύ για τις ερωτήσεις αυτές. Μας έδωσε ευκαιρία να μιλήσουμε για ωραία πράγματα και πολλά πράγματα. Και εμείς σου ευχόμεθα, αλλά και σε όλους όσους άκουσαν, ευχόμεθα κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ο Θεός μαζί σας πάντοτε. Αδέλφια μου αγαπημένα. Αμήν.